Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Μετά το σοκ που προκάλεσε η υπόθεση στην Κρήτη, στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του 59χρονου άντρα, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά τον 10χρονο ανιψιό του. Πρόκειται για τον Κυριάκο Καινουργιάκη, με την αστυνομία να παρακαλεί όποιον γνωρίζει πληροφορίες για τη δράση του να επικοινωνήσει με τις αρχές. Για μία ακόμη φορά ακούστηκαν υποσχέσεις για τη μεταμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας με συντριβάνι, νέες φυτεύσεις, ενώ θα αντικατασταθεί το δάπεδο. Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τους Ηρακλειώτες να εμφανίζονται καχύποπτοι, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν δει κανένα σχεδιασμό να προχωρά, ενώ η μελέτη είχε απορριφθεί πριν από 1,5 έτος. Τέλος, το εκρηκτικό και επικίνδυνο έθιμο των κροτίδων που έχει οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και ακροτηριασμούς επιχειρούν να βάλουν οι μέλαμπες ρεθύμνου. Οι φορείς καλούν κατοίκους αλλά και επισκέπτες να πουν όχι στις κροτίδες για να απολαύσουν ένα ήρεμο Πάσχα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.